η Ελλάδα ολόκληρη, εκτός από τη δικαιοσύνη, την ανακρίτρια και τον εισαγγελέα, είδε τι έγινε. Είδε το πρώτο βίντεο το οποίο τραβήχθηκε και αναρτήθηκε από μια επαγγελματία δημοσιογράφο με συνείδηση συνεισφοράς στην κοινωνία, την Ελευθερία Κουμάντου, η οποία στοχοποιήθηκε αργότερα και από τον Μπογδάνο και από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Όμως προς δική τους λύπη υπάρχουν, να πούμε, άλλα 4 με 5 βίντεο που αποτυπώνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα από διαφορετικές οπτικές γωνίες και που με κανέναν τρόπο δεν μπορεί να μεταφραστεί αλλιώς η σκηνή που είδε όλη η Ελλάδα. Η σκηνή που είδε λοιπόν όλη η Ελλάδα είναι ότι δύο παιδιά που είναι στην περιφρούρηση, που περιφρουρούν μία συγκέντρωση ανθρώπων, όπως συνήθως κατηγορούνται ότι δεν κάνουν, πισωπατώντας, κινούμενοι πάρα πολύ αργά, μη δυνάμενοι να παρεξηγηθούν ότι είναι δυνατόν να κάνουν ή να προετοιμάζουν επιθετική ενέργεια, κυνηγιώνται ανελέητα από δυνάμεις της αστυνομίας. Ανοίγω μια παρένθεση. Χωρίς διακριτικά, με καλυμμένα χαρακτηριστικά, οι οποίοι υδρούν ανεξέλεγκτα, με άνωθεν εντολές τις οποίες δεν μας ανακοινώνουν, χωρίς να έχουμε καμία δυνατότητα καταγγελίας και μήνυσης για παράνομες πράξεις. Άρα, νομιμοποιούμε και με την ιδιότητά μου αποκαλώ δρόντες ως συμμορία, αρπάζουν πρώτα έναν άνθρωπο, αυτόν, τον στριμώχνουν σε μια γωνία, τον πατάνε κάτω 5 με 7 από αυτούς με όλο το σωματότυπο και την εξάρτηση που έχουν, σε σημείο πραγματικά να κινδυνεύει να πεθάνει, και αν δεν υπήρχε ο Θωμάς και δεν υπήρχαν ίσως και τα βίντεο που κάποιος μπορεί να σταματάνε, σήμερα να ήταν το ίχνος ενός εγκλήματος, ένα ακόμα πτώμα. Να ήταν ο Αλέξανδρος Τιτκόβ το πτώμα στη θέση του Φλόιντ και δεν θα είχε αποτυπωθεί, γιατί δεν θα είχε συνείδηση η Κουμάντου και ο κάθε άνθρωπος που θέτει τον εαυτό του σε κίνδυνο, απαθανατίζοντας τη δράση αυτών των κρατικών υπαλλήλων που δρούν ως συμμορίες. Αυτό λοιπόν που είδαμε όλοι, και όπου ο Θωμάς γυρνώντας από την οδό Δωδεκανήσου που είχε καταφύγει, το βλέπει και δεν απλώνει απλώς το χέρι. Αυτό που φαίνεται από πολύ κοντά και λέει πολλά πράγματα για αυτά τα παιδιά, είναι ότι ο Θωμάς απλώνει στην αρχή το χέρι και μετά βάζει το σώμα του για να φάει κι αυτός ένα κομμάτι ξύλου τόσο πολύ άγριο, για να μην σκοτώσουν τον Αλέξανδρο. Και όταν ο Αλέξανδρος τον έχουν αφήσει λίγο ελεύθερο και βλέπει ότι δέρνει τον Θωμά, λέει φτάνει πια, αρχίζει και φωνάζει όταν δέρνουν το Θωμά. Η επίδειξη δηλαδή της ανδρείας και της αλληλεγγύης σε όλο της το μεγαλείο, από δύο παιδιά, άοπλα, χωρίς καμία επιθετική διάθεση, και που η μόνη τους μέχρι τότε, ο μόνος τους στόχος μέχρι τότε ήταν η προστασία άλλων ανθρώπων, τα είπανε μόνοι τους, δεν πάω εκεί. Αυτό λοιπόν που είδαμε εμείς και είδε όλη η Ελλάδα αποτυπώνεται στο Σύνταγμα και στο ποινικό κώδικα και λέγεται βασανιστήρια. Τιμωρείται από το άρθρο 137α του ποινικού κώδικα, είναι αυτεπαγγέλτος διοκόμενο, είναι κακούργημα και τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι ο εισαγγελέας της ποινικής δίωξης, ο εισαγγελέας της ανάκρισης, οποιοδήποτε δικαστικός λειτουργός και οποιοδήποτε εισαγγελέας όφιλε και οφείλει ακόμα να ασκήσει αυτεπάγγελτη δίωξη για κακούργημα στους αστυνομικούς εκείνους που διέπραξαν τα βασανιστήρια. Περιττό να πω ότι και τα 4-5 αυτά βίντεο τα έχουμε προσκομίσει στην ανάκριση ευθύς εξ αρχής. Κάποια από αυτά δε τα έχουμε ήδη μετατρέψει σε φωτογραφίες, καρέ-καρέ που λένε. Αυτό που είδε όλη η Ελλάδα δεν το είδε η δικαιοσύνη, διότι καθαρά έκλεισε τα μάτια της. Δεν έκλεισε όμως τα αυτιά της. Είναι τυφλή, δεν είναι κουφή. Αποφάσισε και εκτέλεσε την εντολή της κυβέρνησης, την ίδια εντολή που δόθηκε στα μηχανάκια να πατήσουν, και γι' αυτό τρέχαν τα παιδιά. Γιατί τα μηχανάκια πέφταν απάνω τους, να διαλύσουν, να πατήσουν τους διαδηλωτές, έτσι ώστε να μην ξανακατεβούν στο δρόμο. Η δικαιοσύνη άκουσε την εντολή, την εκτέλεσε με ένα περιοριστικό όρο, με δύο μάλλον περιοριστικούς όρους, απολύτως παράνομους. Πρώτα απ' όλα, η απαγόρευση συμμετοχής σε οποιαδήποτε συγκέντρωση διαμαρτυρίας είναι απολύτως παράνομη. Δεν επιτρέπεται από καμία απολύτως διάταξη νόμου, ακόμα και αντισυνταγματική όπως είναι η επόμενη που θα αναφερθώ, δεν επιτρέπεται τελεία. Είναι απολύτως παράνομη. Δεν είναι στην κρίση του δικαστηρίου
το δικαίωμά μας να διαδηλώνουμε. Το δικαίωμά μας να διαδηλώνουμε, θυμίζω, περιτά βέβαια, αλλά καμιά φορά χρειάζεται, κερδίθηκε στο δρόμο με αίμα και σε μια προσπάθεια κατευνασμού της οργής του λαού, αποτυπώθηκε στο Σύνταγμα ως ο ανώτατος νόμος. Καμία διάταξη ανακριτή, καμία δικαστική απόφαση δεν μπορεί να καταργήσει αυτό το δικαίωμα. Συνεπώς, αυτός ο περιοριστικός όρος είναι παράνομος. Πάμε στον επόμενο περιοριστικό όρο, των περιεξαρχείων. Πέρα από την τραγελαβικότητα, η οποία εδώ, επιτρέψτε μου μια παρένθεση, έχει να κάνει όχι μόνο με τη δυσφήμιση των εξαρχείων, έχει να κάνει και με την αλλαγή της φυσιογνωμίας των εξαρχείων, με την εμπορευματοποίηση των εξαρχείων, με την αλλαγή μιας ολόκληρης κουλτούρας των ανθρώπων και των συλλόγων και των συλλογικοτήτων που είναι στα εξάρχεια. Κλείνω την παρένθεση. Αυτός ο όρος ακουμπάει σε μία διάταξη της ποινικής δικονομίας και απαγορεύεται ρητά από το άρθρο 11 του Συντάγματος, όπου λέει ότι περιορισμοί στη μετακίνηση Έλληνα πολίτη εντός της επικράτειας μπορούν να τεθούν μόνο μετά από δικαστική απόφαση ποινικού δικαστηρίου που θα έχει εκδοθεί αμετάκλητα. Εδώ τα παιδιά δεν έχουν φτάσει καν στο δικαστήριο. Εδώ υπάρχει ένας εισαγγελέας ποινικής δίωξης, ο οποίος μεθόδευσε το να μην δει όπως όφιλε τους κατηγορουμένους και τους συνηγόρους τους, οι οποίοι περιμέναμε γύρω στις 5 με 6 ώρες έξω από το γραφείο του, για να ενημερωθούμε ότι η δικογραφία μόνο πέρασε κάτω από τη μύτη μας και πήγε στον ανακριτή με δίωξη για κακούργημα, μια ανακρίτρια και ένας εισαγγελέας της ανάκρισης. Όλοι αυτοί έχουν παραβεί, όχι μόνο έχουν παραβιάσει διατάξεις της ποινικής δικονομίας και του Συντάγματος, κατά τη δική μου γνώμη όμως, την οποία λέω δημοσίως, έχουν παραβιάσει το θεμελιώδες χρέος στο οποίο ορκίζονται. Μπορεί κάποιοι να μην πιστεύουμε σε αυτή την περίφημη διάκριση των λειτουργιών, εκείνοι όμως που ορκίζονται σε αυτήν οφείλουν τουλάχιστον να την υπηρετούν ή να δείχνουν ότι την υπηρετούν. Με λίγα λόγια, όλοι οι δικαστές, αυτό που ορκίζονται στο Σύνταγμα είναι να εγγυώνται, είναι η εγγυητική λειτουργία η δικαστική, είναι οι δικαστές αυτοί που αυτά τα παιδιά θα προστρέξουν εάν τους χτυπήσουν οι αστυνομικοί, εάν τους αδικήσει η εκτελεστική εξουσία. Οι δικαστές λοιπόν, η περίφημη δικαιοσύνη, εκ του Συντάγματος έχει την εγγυητική λειτουργία, να εγγυηθεί τα δικαιώματά τους. Αντί να τα εγγυηθεί, εγγυάται την αποτελεσματικότητα των μέτρων της κυβέρνησης. Εγγυάται την παραβίαση του Συντάγματος και από τα όργανα της κυβέρνησης και από τα ίδια τα όργανα τα δικά της. Μέχρι τέλους. Να πω κάτι για το κακούργημα. Εδώ είχαμε και αυτό το παράδοξο. Ένα δεύτερο βίντεο που κυκλοφόρησε πριν ακόμα γίνει η ποινική δίωξη των παιδιών, ήταν ένα βίντεο που δείχνει τους αστυνομικούς να βάζουν μέσα σε ένα σακίδιο ένα μικρό μπουκαλάκι με κίτρινο υγρό. Εμείς αυτό δεν το είδαμε ποτέ. Κυκλοφόρησε όμως σε όλη την Ελλάδα και βέβαια βγήκαν τα ανάλογα συμπεράσματα, ότι πάλι κάτι φυτεύουν στην τσάντα κάποιου παιδιού. Εκεί λοιπόν, επειδή προφανώς αυτός ήταν ο στόχος, έγινε ένα βήμα πίσω, το μπουκαλάκι έμεινε ορφανό, βρέθηκε δήθεν στο δρόμο, προστέθηκαν πάνω στο μπουκαλάκι πράγματα που δεν υφαίνονται να υπάρχουν στο βίντεο, γιατί εμείς φυσικά από κοντά δεν το έχουμε δει το μπουκαλάκι. Δήθεν μία ταινία με φυτίλι το οποίο ήταν καμένο και σβησμένο. Αυτό δεν φαίνεται στο βίντεο και ή δεν είναι αυτό το μπουκαλάκι, άρα ποιο μπουκαλάκι είναι αυτό και γιατί έχει κατασχεθεί και πώς και τι, ή έχει προστεθεί μετά ένα πρόσθετο στοιχείο στο μπουκαλάκι για να φαίνεται ότι είναι εκρηκτική ύλη. Τι τελικά είναι, κανείς δεν ξέρει. Αυτό όμως το μπουκαλάκι που η αστυνομία λέει ότι το βρήκε στο δρόμο, στο δόστρωμα της Πατησίων, ήταν αρκετό, κατ' εμέ ήταν το πρόσχημα, για την κακουργηματική δίωξη των παιδιών, έτσι ώστε να επιτευχθεί ο πραγματικός και ουσιαστικός στόχος, ο οποίος ήταν η απαγόρευση συμμετοχής σε διαδήλωση. Είναι η παγκόσμια πρώτη στην Ελλάδα απαγόρευση συμμετοχής σε οποιαδήποτε διαδήλωση. Δεν μιλάμε για περιορισμό δικαιώματος. Μιλάμε για κατάργηση δικαιώματος. Με αυτό λοιπόν το πρόσχημα καταργήθηκε το δικαίωμα των παιδιών να πηγαίνουν στη διαδήλωση. Βέβαια, καταργούνται και τα δικαιώματά τους αυτά τα παιδιά. Για να πω μερικά πράγματα εγώ, γιατί εκείνοι από σεμνότητα δεν τα λένε. Αυτά τα παιδιά που το καθένα από αυτά κάνει τρεις δουλειές με ένσημα που τα πήγαμε στη δικαιοσύνη για να
μπορέσει να ζήσει με αξιοπρέπεια και παράλληλα διεκδικεί την κοινωνική απελευθέρωση, αυτά τα παιδιά τώρα έχουν ένα πρόσθετο πρόβλημα του πώς θα επιβιώσουν, διότι η ελληνική δικαιοσύνη αποφάσισε και σε αυτό να τους περιορίσει. Στο χώρο της δουλειάς τους δεν θα μπορούν να πηγαίνουν. Διότι έτσι αποδίδεται δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Εν ολίγης, για να κλείνω και θα πει τα υπόλοιπα και ο συνάδελφός μου, είναι σαφές ότι με κανέναν τρόπο δεν αποδεχόμαστε αυτούς τους παράνομους και αντισυνταγματικούς περιοριστικούς όρους. Είναι σαφές ότι θα προχωρήσουμε και σε νομικές ενέργειες να διεκδικήσουμε την άρση και την αποκατάσταση των δικαιωμάτων των παιδιών. Θέλω να κλείσω όμως με ένα τετριμένο, παλιό αλλά καλό που λέμε πολύ συχνά, ότι δηλαδή αυτού του είδους τα δικαιώματα της συνάθρησης, της διαδήλωσης, της πολιτικής και κοινωνικής δράσης δεν απονεμήθηκαν ούτε στους νέους ούτε στους μεγαλύτερους ανθρώπους αυτής της χώρας. Κερδίθηκαν με πολύ σκληρή κοινωνικοπολιτική πάλη, με τον ίδιο τρόπο θα διαφυλαχθούν από όλους μας, με οποιαδήποτε ιδιότητα έχουν, συμπεριλαμβάνομαι και εγώ φυσικά σε αυτούς, και σε καμία περίπτωση με τον ίδιο τρόπο θα διατηρηθεί η νομιμότητά τους και σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να τα απεμπολίσουμε. Αυτά.